Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, επισκεφτήκαμε το κέντρο διάσωσης της Vets in Action και του φιλοζωικού ομίλου Σερών στις Σέρες και καταγράψαμε πανέμορφες εικόνες. Πρωταγωνιστής αρχικά στην επίσκεψή μας ήταν ο Νίνο, ο οποίος διασώθηκε από τους εθελοντές λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, όταν ήταν ακόμη με τον ομφάλιο λόρο πεταμένος μέσα σε ένα φρεάτιο υπονόμου. Τώρα ο Νίνο έχει μεταμορφωθεί σε έναν πανέμορφο τράγο που αποζητά την ανθρώπινη επικοινωνία και φυσικά θέλει να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Να επισημάνουμε βέβαια ότι ο Νίνο έκλεψε την καρδιά του εικονολήπτη μας. Κάθε ζώο που φιλοξενείται στο κέντρο περίθαλψης έχει το δικό του όνομα και κουβαλάει τη δική του ιστορία. Πίσω από αυτά τα υπέροχα βλέμματα πολλές φορές κρύβεται ένα τραγικό παρελθόν. Όπως η μικρή αδέσποτη σκυλίτσα που βρέθηκε ετοιμόγενη στους δρόμους. Τελικά έφερε στον κόσμο τα λιλιπούτια μωρά της και μας τα δείχνει με χαρά. Όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν για τους πρώην αδέσποτους φίλους μας, καθώς τώρα ζουν σε έναν πανέμορφο χώρο, φροντισμένο, καθαρό, με υποδομές που σέβεται την ευζοία τους. Ιατρείο, ιατρικά μηχανήματα για αιματολογικές εξετάσεις, χώροι περίθαλψης για τα άρρωστα ζώα. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το χώρο και οι γατούλες. Έχουν και αυτές τη δική τους γωνιά ή, για να ακριβολογούμε, τον δικό τους γατόκηπο. Μας καλωσόρισαν και φυσικά ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή μας κάνοντας τα δικά τους νάζια. Εκτός όμως από τα ζώα, κατά διαστήματα οι εθελοντές περιθάλπτουν και πτηνά, όπως η γερακίνα που είναι αμαία και δεν μπορεί να πετάξει, ενώ ένας μπούφος μας χάρισε το μαγικό του βλέμμα. Χρειάζεται μεράκι, φροντίδα και κυρίως αγάπη για να διατηρηθεί ο χώρος καθαρός και περιποιημένος. Οι εθελοντές σαν τις μέλισσες καθημερινά φροντίζουν και μεριμνούν γι' αυτό. Η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Ομίλου Σερών, του Συλλόγου, με την αδιάλειπτη παρουσία του επί σχεδόν 40 χρόνια στις Σέρες, Ζωή Κοντού, ενημερώνει πως τις εγκαταστάσεις των κτηνίατρων σε δράση ετοιμάζονται για ένα πρόγραμμα δωρεάν στηρώσεων για αδέσποτους σκύλους και γάτες που θα διαρκέσει από τις 9 έως και τις 16 Οκτωβρίου. Όχι μόνο αδέσποτων ζώων και κατοικίδιων, αλλά και όλα τα άλλα είδη ζωής που έχουν ανάγκη βοήθειας έρχονται εδώ. Και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τα βοηθάμε όλα. Σε σύντομο, έτσι, όσο πιο περιληπτικά μπορείτε, περιγράψτε μας αυτή τη στιγμή πόσα ζώα βρίσκονται εδώ στο κέντρο διάσωσης. Λίγο λιγότερα από 100 ζώα, αλλά είναι ένας αριθμός δυναμικός, δηλαδή τα ζώα πηγαίνουν έρχονται
έρχονται και φεύγουν όλη τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα, το 2023 περάσαν από εδώ περισσότερα από 600 ζώα. Και δεν υπολογίζουμε αυτά που ήρθαν για να στηριχθούν και που ξαναέφυγαν τις επόμενες μέρες. Υπολογίζουμε μόνο τα ζώα που ήρθαν για περίθαλψη, για βοήθεια και διευθετήθηκαν μετά. Είτε ως άγρια ζωή στην επανένταξή τους ή σε άλλους φορείς που δικαιούνται περισσότερο στην άγρια ζωή, είτε τα κατοικίδια στις υιοθεσίες τους όπως έπρεπε. Υπάρχουν ζώα τα οποία μένουν για κάποιους λόγους μόνιμα εδώ στην κέντρο. Ναι. Φυσικά υπάρχουν ζώα που είναι ζώα αμαία, που είναι ζώα που έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να επανενταχθούν και δεν υιοθετούνται και εύκολα, θα έπρεπε όμως, γιατί αυτά έχουν περισσότερο ανάγκη οικογένειας. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολύ γέρικα ζώα. Είδατε τα 23χρονα, τα 20χρονα σκυλιά μας. Αυτά έχουν προβλήματα υγείας, έχουν τα δικά τους θέματα με αρθριτικά, με προβλήματα εγκεφαλικών, που θέλουν συνεχώς θεραπευτική αγωγή και παρακολούθηση, και αυτά τα κρατάμε εδώ. Όλος αυτός ο χώρος εδώ, πώς φροντίζεται, πώς περιποιείται? Είναι μια αδιάλειπτη προσπάθεια, συνεχόμενη, από ανθρώπους που μόνιμα εργάζονται εδώ και από πολλούς εθελοντές που έρχονται και προσπαθούν. Και όταν λέω πολλούς, δεν εννοώ αριθμητικά πολλούς, εννοώ πολλούς στη δράση τους. Είναι εθελοντές που αφήνουν το χώρο τους, το χρόνο τους, τη δική τους τη ζωή και συνεισφέρουν. Βέβαια, πάντοτε χρειαζόμαστε άτομα, γιατί εδώ τα ζώα είναι πολλά και επαναλαμβάνονται δύσκολα περιστατικά συνεχώς. Ναι, υπάρχει ο εορτασμός και η μνήμη της Παγκόσμιας ημέρας για την προστασία των ζώων, που είναι μια αφετηρία για όλους μας για δράση και κινητοποίηση για τα δικαιώματα των ζώων, για την προστασία τους, για την ευζοία τους. Σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε αυτό το ορόσημο από το να προσφέρουμε για άλλη μια φορά τη δική μας δράση και να στηρώσουμε δωρεάν αδέσποτα ζώα, σκύλους και γάτες εδώ στο κέντρο διάσωσης. Η δράση θα ξεκινήσει από 9 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στέλνει το δικό της μήνυμα για την αυριανή ημέρα, που κανονικά θα πρέπει να την τιμούμε καθημερινά με τις πράξεις μας και όχι μόνο μία φορά το χρόνο. Η 4η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ένα μήνυμα θα ήθελα να μου στείλετε, το οποίο αυτό το μήνυμα δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά θα πρέπει να το έχουμε ως μότο για την καθημερινότητά μας. Όπως και κάθε άλλη μέρα, θα έλεγα, για ένα φιλόζωο και ενσυναισθανόμενο ανθρώπινο όν, είναι μια μέρα που πρέπει να σκέφτεται τον εαυτό του στη θέση των υπόλοιπων πλασμάτων του πλανήτη, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο δική μας πολύτιμη, και το κάθε πλάσμα στον κόσμο έχει τη δική του μοναδική υπόσταση και τη δική του ζωώδη μεν, αλλά σωστή αξιοπρέπεια, και πρέπει να τη σεβόμαστε.